σπίτι μας ήταν καινούριο το κάναμε και τώρα που πήγα το βρήκαμε γερό, καινούριο. Και καθόταν μια οικογένεια μέσα, νεαρή, τούτσι. Και όταν παρουσιάστηκα μπροστά στο σπίτι, συγκινήθηκα για να κλαίω. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι, μας υποδέχτηκε ο νεαρός το αντρόγινο. Καφέ τότε δεν είχαν καφέ, του προσφέραμε να πούμε ένα φασελάκι καφέ. Και τους έλεγα, τώρα με τα τούτσικα δεν τα ήξερα καλά εγώ, μπεν ανάμ, μπουρδά τσικαρδί. Η μάνα μου εμένα εδώ με έβγαλε. Δεν γεννήσε. Πού αλλού γεννιέται κανείς? Ανάμεσα στα πόδια της μάνας του. Αυτή είναι η πατρίδα μου. Αυτή είναι η πατρίδα μου. Η γυναίκα της Γιωσγάτης ήταν πάρα πολύ φορτωμένη από εργασία. Πάρα πολύ. Γιατί έπρεπε να φροντίσει την αγελάδα, να αρμέξει και τα λοιπά, να την στείλει στη βοσκή. Μετά να κάτσει αυτό το γάλα, να το κάνει γιαούρτι και τα σχετικά. Να κάνει το γιαούρτι, μετά το φτιάνε βούτυρο για την οικογένεια, φρέσκο βούτυρο. Αν δεν επαρκούσε, ας πούμε, είχαν και κατσίκα, ανάλογα με την αυτήν, φρόντισαν να έχουν. Το αλεύρι το παίρναμε έτοιμο, ζύμωνε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα ζύμωνε. Και τα μακαρόνια, έφτιαναν ωραιότατα μακαρόνια, ζυμωμένα με αυγό, μαντί έκαναν. Το πληγούρι, το ρύζι δεν το τρώγαμε πολύ, ούτε και ξέραμε, δηλαδή σπάνιο πράγμα να κάνουμε κάτι με ρύζι. Όλο με πληγούρι γινόταν, δηλαδή παράγωγο του σιταριού τροποντινά. Το φτιάνανε τραχανά, νοστιμότατον τραχανά και το είχαν για τον χειμώνα τον βαρύ και είχαμε πάρα πολύ βαρύ χειμώνα. Δηλαδή μπορεί να είχαμε 2 μέτρα χιόνι τον χειμώνα. Εγώ όταν καθόμουν, κάθε οικογένεια είχε χειμερινό δωμάτιο και καλοκαιρινό δωμάτιο. Τα κάτω πατώματα ήτανε, κάθε νύφη είχε και από ένα δωμάτιο χειμερινό. Και τα επάνω πατώματα ήτανε πάλι για καλοκαιρινό, τα επάνω. Οι οικογένειες εκεί μπορούσαν 3 και 4 νύφες να συζούν σε ένα σπίτι μαζί με τον πεθερό και την πεθερά, μαζί με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, να παρεξηγηθούν και να δημιουργούν καταστάσεις, καυγάδες κτλ. Υπήρχε φοβερός σεβασμός των μικροτέρων προς τους μεγαλυτέρους. Ενθυμούμε την εξής σκηνή. Αυτό ήταν πριν πάει ο πατέρας μου στρατιώτης, θα ήμουν ίσως 2 χρονών, 3 τόσο θα ήμουνα. Και ερχόταν η μητέρα μου και στεκόταν μπροστά στον πεθερό και στην γιαγιά μου, στον παππού και στη γιαγιά, η στάση έτσι αναμονής να την πει, πήγαινε παιδί μου να κοιμηθείς. Η νύφη σε στάση αναμονής. Έτσι, έπαιρνε αυτήν την άδεια για να πάει μέσα στο δωμάτιό της να κοιμηθεί. Ξέχασα να σας πω, η αδερφή μου ήταν όρημο κορίτσι της Πανδρίας, 15 χρονών τότε, το 22. Ήταν γεροντοκόρη η μαμά μου.
14 χρόνια μικρότερη από τον μπαμπά μου. 22 χρονών ήταν η μαμά μου. Η μαμά ήταν οικογένεια μεγάλη, είχε. Δεν πήγαινε πουθενά. Μόνο μεγαλώνουν παιδιά. Άντε να πλήθουν, άντε να κάνουν. Δεν πήγαινε η μαμά. Δεν φορούσαμε αυτά τα οποία παρουσιάζουν, ας πούμε, διάφορες στολές από την τάδε περιοχή, από την τάδε περιοχή. Τινόντουσαν πολύ ωραία. Κανονικά δηλαδή, αλλά φράγκα. Η δε μητέρα μου φορούσε, όπως φέρετε, έτσι μ' άρεσε πολύ το χτένισμα της αυτό. Και επειδή μ' άρεσε πάντα έτσι χτενίζομαι κι εγώ. Αυτό το χτένισμα έχει η μητέρα μου. Με τη διαφορά ότι φορούσε ποστής μέσα. Είχε ένα ψεύτικο μαλλιτόβαζε μέσα και εκεί απάνω το γύριζε. Η γιαγιά μου πλεξούδα είχε το μαλλί της και μ' άρεσε πολύ και ποστής πλεξούδα. Ένωνα με το μάλι της, μ' άρεσε πολύ να χτενίζω αυτά τα μαλλιά της γιαγιάς μου. Τα λουτρά πολύ ωραία. Πηγαίναμε και Τουρκάλες πήγαιναν και Ελληνίδες. Εκεί υπήρχαν γυναίκες που ξάπλωνες και σε έτριβαν και τραγουδούσαν εκεί. Έπαιρναν και τα φαϊτά. Δηλαδή φαϊτά όχι, τουρσί, τυριά, κάτι τέτοια. Και τρώγανε και ώρες ολόκληρες λουζόντουσαν εκεί οι μάνες μας. Συνέχεια και εμείς μικρά παιδιά εκεί να μας λούσουν, να μας στενίσουν, ξανά να μας λούσουν. Από το πρωί το απόγευμα έφευγαν από το λούτρο. Σαν μια επίσκεψη πήγαινα. Ο κόσμος που έφυγε. Τα χαμάμ. Τα μουσικά σου αρέα. Η ενδυμασία, η επίσημη, λέγονταν ετέκτσε. Ετέκτσε. Η γυναικεία ήταν σαλοβάρι από βελούδο ή από χοντρό μεταξωτό στόφα. Και από πάνω το γελέκο χρυσοκεντημένο. Στο κεφάλι δε ένα τσεβρέ. Τσεβρέ αραχνοήφαντο, σε μοβ χρώμα, σε σικλαμέ ή σε περοκέ, πράσινο, χρυσοκεντημένα στο κεφάλι. Ποτέ δεν έμπαιναν μέσα στην εκκλησία χωρίς κάλυμα στο κεφάλι, οι γυναίκες. Με κάλυμα πάντοτε και προς τούτο φορούσαν βέλο, μεταξωτή σάρπα, τόσο στενό. Αυτό ήταν ολομέταξο ή ταντέλα, σκέτη ταντέλα. Θυμήσου, στην πατριαρχική οικογένεια, μετά τον πεθερό, ο δεύτερος ρόλος ανήκει στην πεθερά, τη μάνα του γαμπρού. Θυμήσου, στην πεθερά. Η γιαγιά μου ήταν πολύ σχολαστική και όταν τεινόντουσαν οι τρεις νύφες έπρεπε να περάσουν από τον έλεγχό της να δει είναι καλά το σκαρπίνι που φορούσαν, ταιριάζει με το φόρεμα. Μα πού είναι το βέλο μου? Πού χάθηκε, πού πήγε?
μητέρα. Γιαγιά. Η μητέρα μου πήγαινε σφουγγάριζε τουρκικά σπίτια, χάνουμε εδώ σπίτια και κουβαλούσε νερά η καημένη με αυτά τα τενεκέδες και με αυτά και έφερνε ένα πενιτάρι την ημέρα να πούμε και εμείς και εκείνη να πούμε. Εγώ ήμουνα μικρή, δίπλα στην αυλή μέσα, ήτανε, καθόταν μια τουρκάλα και είχε δύο, ένα γόρι και ένα κορίτσι και ένα στην κούνια. Και είχε ο άντρας της ήταν Ζάπιτς, αξιωματικός του. Ναι. Και έλεγε «Ακάπη, κέλης άλλα τσοτσού, έλα κούνησε το μωρό και να μετάιζε με πότιζε εγώ εντάξει». Τώρα η μητέρα μου και οι συμπεθέρες αυτές από άλλους μάθανε ότι κάνουν χαρτοσακούλες και τα πουλάνε στα μαγαζιά, πιο φθηνότερα από το από πέρα. Μετά λέει, άρχισαν και αυτοί κάνανε, αλλά δεν βάζανε κόλλα μέσα, βάζανε τσεμέν. Το τσεμέν το ξέρεις, που βάζουν στον παστρωμά πάνω. Εκείνο έρχεται πιο βαρύ και έβαζαν κάτω στο πάτο το αυτό, που λες, και πήγαιναμε στα μαγαζιά και λέμε, «Εφέντιμ, χεσέ κάρτα, άλλερ μεσίνες». «Εφέντιμ, κύριε, παίρνεις χαρτοσακούλες». «Παίρνω». Εκείνοι που παίρνανε, μας πληρώνανε, θυμάμαι καλά, 30 δραχμές κιόλας το κιλό και φεύγαν. «Εφέντιμ, η πείνα μιλάει». «Η πείνα μιλάει». Γυναικείες πονηριές θα αποδειχτούν σωτήριες τα χρόνια του πολέμου, της εξορίας, της προσφυγιάς. Και κάτω ήταν όλο χαλιάτι και είχε μια σκάλα έτσι που ανέβαινε στο πάτωμα. Είχε πάνω δύο δωμάτια και κάτω είχε φούρνο, είχαμε ένα φούρνο και η μάνα μου έψινε τα ψωμιά της γειτονιάς. Τότε το 14 ήταν όπως εδώ το 41 πείνα Άγιος ο Θεός. Πώς να μεγαλώσεις 6 παιδιά τον καιρό της πείνας. Όταν ψινόταν το ψωμί, το πιάνε και το ξόγωμα, το σπανέ. Το πετούσε, είχε μια καλοθούνα. Το πετούσε και 6 παιδιά, πώς να μεγαλώσει. Τρόπο την άνανα έκλεβε ψωμιά. Από το ψωμιά έκλεβε. Μετά το 18, είχε μια πολύ δυστυχία, μια πολύ πείνα. Οι άνδρες τους πήραν εξορία. Ο πατέρα μου τους αυτούς πήραν όλους εξορία στο Ερζουρούμ. Και από εκεί, από το Ερζουρούμ ήρθαν στην Ελλάδα ο πατέρας μου. Δεν ξαναέρθει στο χωριό. Και ζούσαμε με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν επικεφαλής της οικογένειας. Αυτή, ό,τι έκανε, αυτή έκανε. Και αναγκαζόταν αυτή η μητέρα μου να μαζεύει πολλά παιδιά και κορίτσια μάλλον και παιδιά όσοι μπορούσαν να φορτωθούν
άχυρα και πηγαίναμε στις πέντε εκκλησίες ή στο Ταλταπάν. Αυτό ήταν πάνω στο δημόσιο. Το Ταλταπάν ήταν ο δημόσιος δρόμος που πήγαινε για το Παϊπούρτ και πάνω στο Ιεροζερού. Έφτανε μέχρι το Ιεροζερού αυτός ο δρόμος. Και εκεί ήταν όλοι οι καμήλες. Περούσαν καραβάνια ολόκληρα καμήλες. Και πηγαίναμε εκεί και πουλούσαμε τα άχυρα στους καμηλιέρηδες. Αυτή ήταν η ζωή μας. Αυτοσχέδιο βενζινάδικο. Άχυρα για τις καμήλες πάνω στην Εθνική Οδό Αργυρούπολης Ιεροζερούμ. Η μητέρα μου είχε 6 παιδιά. Τέσσερα αγόρια και 2 κόρτσια. Τα οποία τα αγόρια και τα 3 πήγανε στον πόλεμο, στο Μικρασιατικό πόλεμο τότε, όταν ήταν ο ελληνικός στρατός στα παράλια της Μικρασιατικής, τότε έκανε επιστράτευση στα Ελληνόπουλα. Και πήγανε μέχρι το Σαγάριο. Πήγανε στο Σαγάριο ποταμό να πληθούν, να καταρθούν για να παρουσιαστούν στο χάρο όμορφοι και καθαροί. Άιντε να έρθουν τα παιδιά μου γερά από το μέτωπο. Τα παιδιά μου. Μήπως είδατε τα παιδιά μου πέρα στο Σαγκάριο. Μην είδατε το μεγάλο. Μην είδατε το μικρό. Ο Σαγκάριος έφαγε πολλά παιδιά. Και δικά μας και τουρκικά. Βλέποντας η γιαγιά μου ότι πού θα κρατούσε αυτό, ότι αυτός ο πανικός θα ερχόταν και σε εμάς, τι νομίζετε σοφίστηκε η γιαγιά μου που να έχετε τη φωτογραφία της, πολύ ανδρογυναίκα, πανέξυπνη και έβαλε τους 3 θείους, τον πατέρα μου και τους 2 θείους μου, επάνω στη σκεπή και εξυφάνισε τη σκάλα. Τις 3 νύφες τις έβαλε κάτω στον Αχυρώνα. Μέσα στον Αχυρώνα μαζί με τα πρικιά τους, χαλιά και τα λοιπά, τα πέταξε από πάνω κάτω και τα βάλανε μέσα στο αυτό. Το σπίτι το έκανε άνω κάτω, έσφασε και μερικά τζάμια, πέταξε διάφορα πράγματα που να φαίνεται ότι λαιλατήθηκε. Πήρε έναν παλτά, έσχισε την δίφυλη εξώπορτά μας, στρογγυλή, ήταν ξύλινη, έσφασε την δίφυλη εξώπορτα έτσι και την πέταξε κάτω. Και άρχισε να χτυπιέται, να οδύνεται, να φωνάζει, να κλαίει. Πού είναι τα παιδιά μου, πού είναι οι νύφες μου, τι έγινε, που πήγαν και περνούσαν απ' έξω οι τσέτες. Έρχνε μια ματιά, γιατί αυτό κράτησε 3 μέρες. Έρχνε μια ματιά και τους φώναζε μέσα, είχε το θάρρος να τους φωνάξει μέσα. Τόσο πολύ έκλαιγε που δεν μπορούσε, ενώ εγώ ήξερα την αλήθεια τι γίνεται, δεν κρατιόμουν και εγώ έκλαιγα μαζί της, με το μωρό πάντοτε στην αγκαλιά, γιατί δεν θέλω... Θαυμάζω τη γυναικεία σοφιστία που στείνει μηχανές για να σώσει τη ζωή. Και τη μάνα που μηχανεύεται απάτες, τεχνάσματα για να σώσει την κόρη από τους επίδοξους βιαστές. Στον δρόμο όμως, κάπου καταβληστήκαμε πάλι, αλλά έξω σε χωράφια. Εκεί οι τζανταρμάδες μας πήραν 3 κορίτσια και τα 2 κόρεψαν. Η αδερφή μου ήταν όρημη, αλλά η μητέρα μου, η Πανούργα, η χώρη μου είναι ψυχοπαθής. Αυτό έχει, εκείνο έχει, εντωμεταξύ στα ελληνικά, ας πούμε στα πινταϊκά, έλεγε στην αδερφή μου, Ναι, τσιπίσον, η αδερφή μου έτσι άρχισε να γυρίζει τα μάτια της, να κάνει πως κάνει με το και την αδερφή μου την έσωσε από τα χέρια των τζανταρμάτων. Όταν ήρθαμε στη Ρεδεστό, μάλλον έπρεπε η Ρούδο Σπατάρι, μήπως ήταν τον Τάλι, μήπως ήταν τον Τάλι.
καμιά φορά βλέπει να πούμε δυο, το μικρό και το μεσαίο τον άλλο. Πάντα τα παιδιά μου ήταν. Τώρα μεγάλος δεν είναι ακόμα. Έλειπα μεγάλος. Πού είναι τα παιδιά μου. Πού είναι τα παιδιά μου. Στο Ζαχαρένιο ποταμό δίπλα στις όχθες. Πάνω από το χώμα. Κάτω από το χώμα. Ο μεγάλος ήταν αντάρτες. Κυνηγούσαν τους τέτες. Τους αντάρτες του Τούρτους. Αχ, δεν είναι ο μεγάλος. Το παιδί μου το μεγάλο. Καμιά φορά έρχεται και ο μεγάλος. Η μάνα μου μέσα χαρά της πια. Ήρθαν τα παιδιά τα μου μέσα χαρά της. Ο δρόμος γέμισε κόσμο. Κόσμος πηγαίναμε. Εκεί χαθήκαμε με τη θεία μου και με τα παιδιά της και με το θείο μου. Στην ένα μπαμπούλα. Εγώ πήρα τη θεία μου από το χέρι, η μάνα μου το μωρό της και ένα κύπελο μακρένιο για να δίνει το μωρό όπου πάμε. Ούτε μια κουβέρτα πήρε για να γλιτώσει το μωρό, να πάρει το μωρό της. Εγώ μικρή τσίριζα, φοβόμουνα. Όπου πάει ο κόσμος γεμάτος. Οι δρόμοι να γεμάτοι, ούτε βέλον να ρίξει δεν θα πέφτε. Φεύγανε ο κορφέ, από πίσω κι εμείς, μαζί κι εμείς, μαζί με τον κόσμο κι εμείς. Η μάνα μου συνέχεια με έλεγε, αχ, Δέσποινα, μην αφήνεις τη γιαγιά σου από το χέρι σου να μην τη χάσουμε. Δέσποινα, τη μάνα σου, τη γιαγιά σου. Η γιαγιά μου δεν σηκόταν να φύγει. Δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι, να χωριστεί από το σπίτι της. Ήρθε ο θείος μου βιαστικός από το σταθμό, που ήταν πράγμα. Άντε καλέ, λέει, τι κάνετε, λέει. Πρέπει να φύγουμε, λέει. Το τελευταίο τρένο είναι, λέει αυτό, λέει. Θα μείνετε εδώ στους Τούρκους και θα σας σκοτώσουν. Η γιαγιά μου πια, πώς κλείδωσε πια το σπίτι της, επιτέλος. Είχε σφάξει κότες η γιαγιά μου, τα ζουμιά μείναν στις κατσαρόλες. Πήρε τις κότες να τρώμε τάχα στο τρένο. Βραστές κότες πήρε μαζί της. Ποιος έφαγε. Τάχα λέγανε, από το σταθμό θα γυρίσουμε πίσω. Ακόμα θα γυρίσουμε. Πόσα χρόνια είναι, 70, 75. Ακόμα θα γυρίσουμε. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω. Ξυπόλυτη. Με λασπωμένα πόδια και το κλειδί στην τσέπη. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω. Κρατώντας τη γιαγιά από το χέρι. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω. Μη μου κόψετε τα μαλλιά, παρακαλώ. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω τα μπακύρια από το πηγάδι. Μη μου κόψετε τα μαλλιά, παρακαλώ. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω τα χρυσαφικά από τους τοίχους. Άμα ξανάρθω θα τα βγάλω. Ξυπόλυτη. Με λασπωμένα πόδια και το κλειδί στη τσέπη. Και εδώ είστε ξυπόλυτη, γιατί η μια παντόφλα της κόλλησε μέσα σε μια λάσπη και έβγαλε και την άλλη. Και από ένα μποξά ρούχα όλοι για τα μωρά τους και ερχόντουσαν. Τι να πάρουν άλλο. Είχαμε πολλά πράγματα. Είχαμε το μισό πηγάδι, η μαμά μου το γέμισε μπακύρια. Ναι, άμα ξανάρθω πίσω το βγάλω. Το συνωστισμό, η μητέρα μου κράτα ένα τον αδερφό μου τον μικρότερο στην αγκαλιά και εμένα με το δεξί χέρι και μου λέει κράτα και τη φούστα μου γερά. Και κράταγα. Δεν βοηθήσαμε ένας-ένας. Ήταν μια μάζες ολόκληρη έτσι. Γιατί από τη μια από την άλλη σκοτώνανε, χτυπούσανε και ο κόσμος γινόταν κουβάρι. Κάποτε πατήσανε βγήκαν τα παπούτσια μου. Όταν είπα, μα τα παπούτσια μου μη σκύψεις κάτω, άστα. Μα σκύψεις, θα σε πατήσουν και τελείωσε, αλλά πάτησα. Ύστερα έπεσε το πανταλόνι μου. Το πανταλόνι και έφυγε μου, έφυγε το πανταλόνι. Άστο, δεν πειράζει. Πού είναι οι πλεξούδες μου. Τι γίναν. Μετά τη φωτιά. Το τσεκούρι και το μαχαίρι. Πού πήγαν. Κι εγώ, πού πήγα. Κορίτσι,
αν δεν είχε πλεξούδα, την κακολογούσανε. Και όλες οι γυναίκες και οι κοπέλες όλες με πλεξούδες σκαμάρωναν. Αλλά όταν ήρθαν εδώ πέρα με κατάρες, διέταξαν αμέσως όλα, να κοπούν όλα. Και η κάθε μία μα θέλει να πάρει την πλεξούδα της. Έτσι λοιπόν με κατάρες, άλλοι δεν θέλανε, άλλοι κλαίγανε, άλλες εκεί πέρα. Και το κούρημα γινότανε με τις μηχανές, τα ζώα που κάνουνε, που κουρεύουν τα ζώα με το ρεύμα. Κουρεύαν και τα μαλλιά όλων, και άντρες και γυναίκες, όπου η μάνα μου είχε ωραία μαλλιά μακριά και δεν ήθελε να τα κουρέψει. Έκανε μια πονηρία που λες, έβαλε ένα τσεμπέρι στο κεφάλι της και πήγε στον κουρεμένο που τους κούρεψαν, πήγε και στάθηκε εκεί. Δεν την πήραν χαμπάρι. Χιλιάδες κόσμος ήταν που να την έπαιρναν χαμπάρι και νόμιζαν πως ήταν κουρεμένη. Το είχε το τσεμπέρι, είχε τα μαλλιά της, τα είχε που λες. Και με αυτόν τον τρόπο δεν κούρεψαν τη μάνα μου. Αρνιά. Σαν αρνιά στη σειρά. Με δακρυσμένα μάτια. Μας κουρέψαν, μας κάνανε. Εγώ κλαίω. Α, λέω, κουρέψαν και τη μητέρα μου. Λέω, εγώ έκλαιγα. Α, λέω, τι θα κάνω με ο πατέρας μου, πώς θα τη δει, λέω, κουρεμένη. Πώς θα δει κουρεμένη τη μητέρα μου. Πού είναι οι πλεξούδες μου, πού πήγανε, πού πήγα. Καινούριος κόσμος. Πού είναι οι πλεξούδες μου, πού πήγανε. Άφησε πίσω τις πλεξούδες σου. Καινούριος κόσμος ανατέλει. Καινούριος κόσμος. Μα πού πήγε ο παλιός. Πού πήγα. Καινούριος κόσμος. Μα πού πήγε ο παλιός. Όταν σηκώθηκα το πρωί, βλέπω η μητέρα μου, σαβάνωσε τον πατέρα μου και έκλαιγε. Μερικοί γνωστοί μας από άλλες από άλλους καταβλισμούς, ήρθανε, στα πρόχειρα έκαναν ένα κασονάκι από παλιοσανίδια, ήρθε ένα κάρο το φορτώσανε, χωρίς παπά, χωρίς διάκο. Πάει, δεν είδα άλλο το πατέρα μου. Μείναμε ένα-δύο μήνες, η μητέρα μου δούλευε, αν είχαμε και λεφτά, αλλά τότε μάχτηκαν τον άνθρωπο, σου λέει, τι θα γίνουν τα παιδιά μου να δουλέψουν. Δούλευε και αυτή πιέστηκε σε Λεύκομαι, πριζόντα, στο κρεβάτι η μητέρα μου. Οι άνθρωποι έρχονταν, το φάρμακο που έδιναν ήταν εκείνα τα κίτρινα κινίνα, αν τα είδατε κάποτε. Με τα κινίνα τι θα γίνει μια άρρωστη από Λεύκομαι. Εμείς τα παιδιά, σκουπίζαμε, πήγαμε αγοράζαμε ψωμί, κανένα, καμία ρέγκα. Μια μέρα μου λέει, παιδί μου, πήγαινε, φέρα μου λίγες πριζόλες. Ο πατέρας μου ήταν χασάπης, συνηθισμένοι είμαστε στο κρέας. Άψε το τρώω το κρέας, αν μου αρέσει. Με το κρέας, με το κεπάπ, έχουμε ένα κρέας φυσικά. Πήγα, έφερα τις πριζόλες, έκανα τις πριζόλες. Το άκρος αντίθετο για το Λεύκομα. Έφαγε εκείνες τις πριζόλες η μητέρα μου και λέει, παιδί μου, άντε τώρα να πάτε να παίξετε.
Πήγαμε έξω και έπαιζα εκεί στην Άγια Παρασκευή με τα άλλα τα παιδιά. Εκεί που έπαιζα με φωνάζει κάποια που ήταν δίπλα μας. Έλα εδώ λέει Κυριάκο, η μητέρα σας πεθαίνει. Όταν έφτασε η μητέρα μου πιο δεν μιλούσε. Επιθανάτιος φρόνος. Μόνο που χάνησε. Πέρατε και η μητέρα. Τέλος πάντων, την βάλαμε απάνω στο τσούλι, φυσικά στο τσούλι πλαγιάζαμε. Πεινάσαμε, εγώ πήγα στην αγορά, πήρα ψωμί, πήρα ρέγκες, ήρθα. Ναι, με ένα χαρτί λιγάκι το καυτηρίασα, το κομμάτιασα, μαζί με το αδερφάκι μου, 4 χρόνια και το σωστό εγώ, φάγαμε. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί πλαγιάζαμε. Λάγια θα με ξημέρωσα. Πρέπει να πάω να πάω άδεια τα φύση. Ξεκινάω το πρωί και έρχομαι σκοτάδι. Ιούλιος μήνας ήταν, Αύγουστος μήνας ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Όταν ήρθα όμως ήταν έτοιμο το αμάξι. Όπως ήταν η μητέρα μου με τα ρουχαλάκια της και με ένα σεντόνι του λουτρού χαμάμ τάβλης, λέμε, με εκείνο το τυλίξαμε, το βάλαμε απάνω. Με το σεντόνι του χαμάμ τυλίξτε με. Μόνο με εγώ συνόδεψα. Άιντε τώρα να πάτε να παίξετε. Και τις πλεξούδες μου μαζί, παρακαλώ. Και άιντε τώρα να πάτε να παίξετε. Thank you.